Δεν μπορώ να εξηγήσω τη συμπεριφορά της. Τουλάχιστον την προηγούμενη φορά μου στείλε και ένα γράμμα. Τώρα ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Το χωράει το μυαλό μου. Στα καλά καθούμε να σηκωθεί και να φύγει. Για ποιον λες? Τι για ποιον λέω, μωρέ, ηλίθιε? Για τη Στέλλα. Α, ναι, η Στέλλα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έπαθε. Τι μίγα την τσίπησε και έφυγε μέσα στη μαύρη νύχτα σαν κυνηγημένη. Δεν σου είπα. Τι πράγμα? Γαμώ το, τώρα το θυμήθηκα. Συνέβη κάτι ενώ εσύ κοιμόσουνα. Τι, μωρέ, για λέγε. Ήταν νύχτα. Ξύπνησα γιατί κατουριόμουνα. Αλλά βαριόμουνα να σηκωθώ. Και καθώς προσπαθούσα να ελέγξω την κίστη μου, μου το έχει μάθει ένας γκουρού από το Νεπάλ. Μέσα στις νύχτας στη σιγαλιά. Αυτό. Ναι. Βίκη, σε ξύπνησα. Όχι, ποιος είναι? Sorry αν σε ξύπνησα, ο Αλέξης είμαι. Αλέξη, τι κάνεις? Πώς τον είπε? Αλέξη. Ο πρώην θα είναι. Περίμενε, δεν τελείωσα. Πού με έκοψες? Εκεί που του είπε αυτή. Αλέξη, τι κάνεις? I'm fine, εσύ πώς τα περνάς? Μια χαρά. Είναι τίποτα? Όχι, ανησύγησα λίγο. Μου είχε πει ο Νίκος να με πάρει μόλις φτάσει. Ο Νίκος? Τι εννοείς μόλις φτάσει? Πώς τον είπε? Νίκο. Ποιος είναι πάλι ο Νίκος? Άλλος πρώην. Πόσους είχε, ρε γαμώτο? Ρώτησε και για άλλους? Όχι, μόνο αυτούς. Και μετά κάτι της λέει αυτός και αυτή ταράζεται πάρα πολύ. Και πηγαίνει πέρα δόθε, πέρα δόθε, πέρα δόθε. Και εμένα μου έρχεται ναυτία. Ναι. Δεν πειράζει, όχι. Δεν τη χάλασε στην έκπληξη. Όχι, μην είναι ήσυχος. Δεν θα του πω τίποτα. Δηλαδή, αν έφυγε χθες, θα πρέπει μέχρι το μεσημέρι να είναι εδώ. Και μετά του λέει κάτι goodbye και κλείνει το κινητό. Και είναι πάρα πολύ ταραγμένη. Και φεύγει προς τα μέσα ακόμα πιο ταραγμένη. Και μετά, και μετά. Και μετά φεύγω κι εγώ ακόμα πιο ταραγμένος για κατούριμα. Σε εκείνο το διάστημα φαίνεται την κοπάνησε. Τόσες ώρες κρατιώσουν, εκείνη την ώρα σου ήρθε. Είσαι τρελός. Και ο γκουρίου από τον Νεπάλ από το πολύ το κράτημα είχε πάθει προστάτη. Εγώ ήμουνα στο τσακ να σπάσει φούσκα μου. Μυστήρια πράγματα. Όχι, ρε, ξέρεις τι τσιμπουρά είχα πιει. Για τη Στέλλα, λέω, ηλίθιε. Τι της είπε αυτός και έφυγε σαν τρελή? Και πού πήγε? Στο ξενοδοχείο της έψαξες να τη βρεις. Εσύ τι λες, να μην έψαξα? Μου είπανε το κλασικό. Δεν υπάρχει Στέλλα Παπαλιμνέου. Δεν είπαν για ψέματα. Τι εννοείς? Εννοώ ότι θα φύγει. Δηλαδή από αυτά που είπε, έφυγε για να υποδεχτεί κάποιον. Κάποιος ήρθε σήμερα. Αλλά ποιος? Good afternoon. Hello, sir. May I help you? Είμαι Έλληνα μετανάστη. Καλώς ορίσατε. Καλώς με βρήκατε, πατριώτη. Πηγαίνω στο κυρία Παπαλιμνέος. Παπαλιμνέος? That's right. Στέλλα Παπαλιμνέος. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Take your time, man. Take your time. Λυπάμαι, δεν υπάρχει αυτό το όνομα. Bingo. Για κοιτάξτε, μήπως είναι με το πατρικό της. Το πατρικό της? That's right. Ποιο είναι το πατρικό της? Σαϊτανίδης. Η κυρία Σαϊτανίδη. Α, τι
Ξέρετε, είναι famous, ε. Μένει πολύ καιρό εδώ. Ποιος θέλετε να της πω ότι τη ζητεί? Πείτε τη surprise, θα καταλάβει. Συγγνώμη που σ' άφησα να περιμένεις. Έκανα ντους. Μπορούσαμε να μιλήσουμε και εκεί, δεν. Δεν θα σοβαρευτείς ποτέ εσύ. Πω. Τι δωματιάρα είναι αυτή? Πόσο πάει το μαλλί? Τι κάνει ο Γρηγόρης? Ο Γρηγόρης πέθανε. Τι? Εντάξει, δεν πέθανε όπως συνηθίζεται. Αλλά είναι σαν νεκρός, ξέρεις. Τον έφαγες, κακούργα. Κάτσε, πρέπει να σου μιλήσω. Μια τρίχα της. Ποιανής? Της Στέλλας. Βρήκα μια τρίχα της πάνω στο μαξιλάρι. Η αλήθεια είναι μαδούσε συγχωρεμένη. Σκάσε, γρουσούζι, που θα την πεις συγχωρεμένη. Έφυγε στην Αυστραλία. Η Στέλλα πότε? Πώς το μάθες? Μια πρώην κόμενα του Μίμη δουλεύει στο αεροδρόμιο. Και μπήκε στο κομπιούτερ και την βρήκε. Πάει, έφυγε. Πάπαλα. Πότε έφυγε? Να δεις πότε μου είπε. Χθες. Στο τσακ δεν την πρόλαβα. Στο τσακ. Τέλος πάντων, ας πάει στο Γαλλό. Αυτό ήταν. Πάμε για άλλα. Θα βγούμε το βράδυ να πιούμε, να την ξεχάσουμε. Για μας κάθε μέρα είναι γιορτή.